Καλησπέρα σας. Υπάρχει ένα χωριό που αγκαλιάζει με φροντίδα και αγάπη τα παιδιά που είναι μόνα στον κόσμο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη φράση που διαβάζει κανείς στην ιστοσελίδα των παιδικών χωριών SOS Ελλάδας, που εδώ και 40 περίπου χρόνια αγκαλιάζουν πραγματικά τα παιδιά με αληθινές δυσκολίες και οικογένειες με δυσκολίες. Για τη δράση και την προσφορά, αλλά και τους τρόπους στήριξης των παιδικών χωριών SOS. Μιλάμε απόψε με το Γενικό Διευθυντή των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας, κύριο Γιώργο Πρωτόπαπα. Κύριε Πρωτόπαπα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ απόψε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και τι ευχαριστήσεις είναι δικές μου και όλων των συνεργατών, των μητέρων και των ανθρώπων που ζουν και προσφέρουν στα παιδικά χωριά, που μας κάνετε αυτή την ιδιαίτερη πρόσκληση και τιμή να βρεθούμε κοντά σας και κοντά στους δεκάδες τηλεθεατές και φίλους από την Κρήτη. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη η παρουσία σας εδώ απόψε, μια και το παιδικό χωριό SOS λειτουργεί στην Κρήτη από το 2012. Έχει ξεκινήσει τα πρώτα του δειλά βήματα. Θα μας πείτε την εξέλιξή του. Είναι από το 2012. Από το 2012 ήταν το ξεκίνημα του κέντρου στήριξης που ήρθε με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να καλύψει ανάγκες οικογενειών, όπως είπατε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και μέσα από τη λειτουργία του κέντρου στήριξης είδαμε πραγματικές αδυναμίες της κριτικής κοινωνίας, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τα παιδιά σε εγκατάλειψη και κακοποίηση. Και αυτό ήταν και το έναυσμα και η αφορμή για να ξεκινήσουμε τη δημιουργία του παιδικού χωριού SOS, στο οποίο θα φιλοξενούσαμε πια και θα μεγαλώναμε παιδιά που δεν μπορούσαν να ζήσουν με τη φυσική τους οικογένεια. Κύριε Πρωτόπαπα, θα έρθουμε στην Κρήτη. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε δύο λόγια για την ιστορία των παιδικών χωριών SOS. Και διάβασα και εγώ τώρα πριν την εκπομπή και έμαθα ότι ξεκίνησαν το 1949. Ακριβώς. Τα παιδικά χωριά SOS είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη παρουσία σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησαν το 1949 από την Αυστρία, όταν ένας αυστριακός γιατρός, ο Χέρμαν Γκμάινερ, δημιούργησε το πρώτο χωριό. Και μέσα σε αυτά τα 65 χρόνια περίπου, τα παιδικά χωριά αναπτύχθηκαν και βρίσκονται σήμερα και λειτουργούν σε 134 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το βασικό στοιχείο είναι ότι αποτελούμε μια μεγάλη οικογένεια, που αυτό έρχεται να ακουμπήσει και πάνω στις 4 βασικές αρχές που είχε βάλει τότε ο ιδρυτής των χωριών. Ο οποίος, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, διάβασα ότι ουσιαστικά δεσμεύτηκε να βοηθάει παιδιά και οικογένειες που είχαν χάσει τα σπίτια τους και την ασφάλειά τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο ακριβώς. Πόλεμο. Η βασική αφορμή ήταν η καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε αφήσει πάρα πολλά παιδιά ορφανά και πολλές μονογονιακές οικογένειες, μια και υπήρχαν πολλά θύματα, κυρίως στον ανδρικό πληθυσμό. Έτσι λοιπόν, με αυτή την αφορμή, το να μπορέσει να ξαναδώσει μια ουσιαστική φροντίδα, προστασία, ασφάλεια και υπόσταση σε αυτά τα παιδιά, σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα σπίτι με πρωταρχικό παράγοντα και πρόσωπο τη μητέρα SOS, που ήταν η πρώτη αρχή, γιατί δεν πάβει η γυναίκα, η μητέρα SOS, όσο και να εξελίσσονται οι κοινωνίες, να είναι το βασικό σημείο αναφοράς για κάθε παιδί. Έχουμε δει στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε πάρει παιδιά 2 ετών, 3 ετών ή και λίγο πιο μεγάλα και βλέπεις ότι μόλις αισθανθούν ότι αυτό είναι το σπίτι τους, βγαίνει αυθόρμητα λέξη μητέρα. Άρα λοιπόν η μητέρα ήταν η πρώτη βασική αρχή της δημιουργίας των χωριών. Το δεύτερο και σπουδαιότερο, και αυτό ήταν και ένα καινοτόμο στοιχείο και για την εποχή του, αλλά και για τη δικιά μας εποχή όταν ξεκίνησαν τα χωριά στη χώρα μας, ήταν ότι τα αδέλφια θα έπρεπε να μένουν μαζί και όχι να χωρίζονται σε αγόρια και κορίτσια, όπως ήταν παλιά το ιδρυματικό πλαίσιο και η νοοτροπία. Άρα λοιπόν είναι η μητέρα SOS, είναι τα αδέλφια η δεύτερη αρχή, μετά ήταν το σπίτι. Και εδώ βλέπει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό, το να αισθάνονται τα παιδιά ότι έχουν ένα δικό τους σημείο αναφοράς, ένα δικό τους δωμάτιο, και αυτά στην πραγματικότητα θα δείτε πόσο σιγουριά τους δίνει και πόση διάθεση μέσα στη δυσκολία της να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι λοιπόν το σπίτι,
ο ατομικός εξατομικευμένος χώρος το τρίτο στοιχείο και μετά είναι το χωριό, δηλαδή 2, 3, 5, 8 σπίτια μαζί δημιουργούν μια μικρή κοινότητα και αποτελούν και το πρώτο βήμα για το δικό τους κόσμο να ενσωματωθεί στην υπόλοιπη κοινωνία, γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά που έρχονται κοντά μας, όσο μακρόχρονη και να είναι η προστασία τους. Έχουμε παιδιά που έρχονται κοντά μας 18 μηνών και φεύγουν στα 23-24 αφού τελειώσουν τις σπουδές τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποτελούν ένα κομμάτι γέφυρας για να επιστρέψουν αυτά τα παιδιά δημιουργικά και ουσιαστικά και για τον εαυτό τους αλλά και για το άλλο κοινωνικό πλαίσιο. Αυτές λοιπόν είναι οι τέσσερις αρχές αυτού του περίφημου γιατρού, του Μάινερ, ο οποίος διάβασα επίσης ότι βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Ωνάσης κάποτε. Είχε, αγαπούσε πάρα πολύ τη χώρα μας, να δείτε ποιος δεν αγαπάει τη χώρα μας. Ειδικά από τους ανθρώπους της κεντρικής Ευρώπης, έχοντας τον ελληνικό πολιτισμό. Λοιπόν, και είχε διαλέξει ο ίδιος το πρώτο χωριό που εγκατασταθήκαμε, που ήταν η Βάρη. Είχε έρθει, είχε κάνει μια προσφορά το ελληνικό κράτος και το διάλεξε σαν ένα εξαίσιο μέρος. Έχει βραβευθεί και από την Ακαδημία Αθηνών, αλλά και από το Ίδρυμα Ωνάσης, όταν είχε θεσμοθετήσει για πρώτη φορά το βραβείο Αριστοτέλης, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο βραβείο για αυτόν τον άνθρωπο ήταν η αγάπη που έδειξαν οι δικοί μας άνθρωποι, οι συμπολίτες μας και αγκάλιασαν αυτό το θεσμό, τον έκαναν κτήμα τους και είναι τα παιδικά χωριά ως Ελλάδας ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο και αυτό μεγάλωσε, δυστυχώς βέβαια, γιατί τα προβλήματα μεγάλωσαν. Τα προβλήματα μεγάλωσαν και διαφοροποιήθηκαν κιόλας συν το χρόνο. Θέλω όμως να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Πρωτόπαπα, γιατί ίσως να μην το γνωρίζει πολλοί κόσμος, ότι πέρα από τη φιλοξενία των παιδιών στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, τα παιδικά χωριά πραγματοποιούν και άλλες δράσεις. Έτσι, δηλαδή, συλλογή αγαθών πολλά για να στηρίξουν οι οικογένειες κλπ. Και αυτό επίσης ήταν πρωτοποριακό για την οργάνωση αυτή. Ναι, για μας τον πρώτο καιρό, τα πρώτα 20-25 χρόνια που είχε δημιουργηθεί στη χώρα μας, γιατί δεν πάβει, είναι η διεθνής εξέλιξη του θεσμού είναι σημαντική, αλλά πρέπει κανείς να βλέπει και τα του οίκου της. Και εμείς είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και ευτυχείς που η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της αγκάλιασε το έργο μας και βοήθησε να αναπτυχθεί για να μπορεί να τα αποκριθεί στις ανάγκες. Mm-hmm. Στη μετεξέλιξή τους βέβαια οι ανάγκες διαφοροποιήθηκαν, ειδικά στην εποχή μετά το 2010 είχαμε μια ραγδαία διαφοροποίηση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί μέχρι το 2010 υπήρχαν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, υπήρχε στη Βάρη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, υπήρχαν δύο στέγες νέων για τα παιδιά μας που μεγαλώναν και έπρεπε να ετοιμαστούν για να ενταχθούν στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους αποκατάσταση. Από το 2010 όμως, όταν άρχισε η ραγδαία κρίση, διαφοροποιήθηκαν πάρα πολύ τα προβλήματα. Είχαμε ειδικά την περίοδο του 2011 πάρα πολλές αιτήσεις, κυρίως από μονογονεϊκές οικογένειες που αντιμετωπίζαν το βαρύ φάσμα της ανεργίας και της δυσκολίας του αύριο να μας κάνουν αιτήματα να φιλοξενήσουμε προσωρινά τα παιδιά τους. Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτή την, να μου επιτρέψεις να πω τη λέξη, παράνοια και το παράλογο του να βλέπεις το γονιό να θέλει να σου δώσει το παιδί να το προστατεύσεις για ένα διάστημα, και αυτό μεν ήταν πολύ συγκινητικό για μας, γιατί αποπνέαμε τον οικογενειακό χαρακτήρα ενός ιδρύματος, οπότε σε έβλεπε ότι το αφήνει σε μια οικογένεια. Mm-hmm. Είχε εμπιστοσύνη, ασφάλεια. Την αίσθηση ότι δεν το αφήνει σε ένα ιδρυματικό πλαίσιο, αλλά σε ένα οικογενειακό, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Είναι καθοριστικό μεν για το τι προσφέραμε μέχρι τώρα, απ' την άλλη δεν έπρεπε, παρά μόνο σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, να πεις ότι θα δεχτείς προσωρινά κάποια παιδιά. Εκεί λοιπόν με αυτό το δικαιολογητικό, εκτός αν θέλετε κάτι να... Όχι, ήθελα να ρωτήσω τώρα, έτσι ναι, όπως το λέτε, ότι αυτό το προσωρινό δεν είναι μέσα στη φιλοσοφία σας, έτσι? Όχι, όχι. Δεν πάβει όμως εκείνη τη πέρα στιγμή... Πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, πολύ, προφανώς, πολύ λίγες. Αλλά εκείνη τη στιγμή όταν βλέπεις την αγωνία του αιτήματος χαραγμένη στο πρόσωπο και πολύ περισσότερο το άγνωστο αύριο, γιατί στην αρχή της κρίσης πάρα πολλά πράγματα ήταν άγνωστα για την ελληνική κοινωνία.
από το πώς θα λειτουργήσουμε, αν θα υπήρχε ευρώ, αν θα υπήρχε η χώρα, αν θα πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, σε αυτή την έννοια πανικού για τα παιδιά, γιατί όλοι μας βλέπουμε στα παιδιά το μέλλον, βλέπουμε στα παιδιά το αύριο, το δικό τους και της χώρας μας. Λοιπόν, σε αυτό το σκεπτικό είχαμε αρχίσει και ετοιμάζαμε και κάποιες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν προσωρινό κατάλημα. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι βρέθηκε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και νομίζω ότι το Ίδρυμα αυτό μετεξελίχθηκε σε σωτηρία της χώρας, όπου δημιουργήσαμε κέντρα στήριξης για παιδιού και οικογένειες. Με σκοπό η πλειονότητα των παιδιών και των γονιών που ερχόντουσαν να τα φροντίσουμε και να τα πάρουμε, να στηριχθούν για να μείνουν στο χώρο, να μείνουν στην οικογένεια. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν εκεί ξεκίνησε μια νέα προσέγγιση που μέχρι τώρα κανείς την έβλεπε μόνο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής ή της Ανατολικής Ευρώπης στην αρχή τους, και δημιούργησαμε κέντρα στήριξης και έτσι φτάσαμε και στο Ηράκλειο το 2012, όπου τα κέντρα στήριξης προσφέρανε δωρεάν υπηρεσίες προς τα παιδιά, συμβουλευτικές, ψυχολογικές, ειδικής αγωγής, λογοθεραπείες και συμβουλευτική στο γονιό και στη συνέχεια και σε είδη. Επομένως μου λέτε ότι τα κέντρα στήριξης δημιουργήθηκαν από συγκεκριμένες ανάγκες. Ναι. Έτσι, δεν ήταν μέσα στο σκεπτικό σας, ήταν τα παιδικά χωριά, όπως τα ξέρουμε. Οι στέγες νέων, αυτό το κομμάτι. Νέων. Δηλαδή, άρα τα κέντρα στήριξης λοιπόν ουσιαστικά τα δημιούργησε η κρίση. Ναι, και γι' αυτό σας λέω, ενώ υπήρχε στη φιλοσοφία των χωριών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ήμασταν μέλος μιας πολύ μεγάλης οικογένειας, δηλαδή δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Δυστυχώς εφαρμόσαμε την κυκλοφορία του τροχού στη χώρα μας. Πήραμε λοιπόν αυτό το κομμάτι των κέντρων να το στηρίξουμε, να το εμφυτεύσουμε στην ελληνική κοινωνία με ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα συνολικής προσφοράς, γιατί στο πρώτο ξεκίνημα της κρίσης έβλεπες πολλοί κόσμος έκανε συσίτια. Μα καλά το συσίτιο. Αλλά οι περισσότερες οικογένειες εκείνη την περίοδο εγκαταλείπαν τις θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών τους. Και ξέρετε, ένα παιδί που κάνει μια ψυχολογική, μια λογοπαιδική στήριξη, το να του τη διακόψεις ώσπου να του την ξαναδώσεις, έχει δημιουργήσει ένα κενό που δεν καλύπτεται. Και εκεί αυτό δημιούργησε δυστυχώς εισαγωγικά μια κοινωνική πελατεία, η οποία ανοίχτηκε, μας ανοίχτηκε ο εσωτερικός τους κόσμος, οι ανάγκες τους, και μέσα από αυτή την προσέγγιση είδαμε και την κακοποιητική συμπεριφορά που εξελισσόταν σε ένα οικογενειακό πλαίσιμο, και εκεί καταλήξαμε δυστυχώς, και το λέω έτσι με ιδιαίτερη θλίψη, ότι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ δεν θα πάψουν ποτέ να είναι αναγκαία. Γιατί μια οικογένεια που μένει πολύ καιρό στην ανεργία, που δεν έχει προοπτική σωτηρίας, γιατί ένας άνθρωπος μένει άνεργος 45-47 και έχει μικρά παιδιά, δύσκολο να βρει δουλειά. Άρα κάποια στιγμή εξελίσσεται λίγο κακοποιητική ή αδιάφορη συμπεριφορά του, γιατί κακοποιητική δεν είναι και το δέρνεις, μπορεί να είναι και εγκατάλειψη, μπορεί να είναι και άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Βλέπεις λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος έχει 2-3 παιδιά, δεν μπορεί να στηριχθεί το πλαίσιο, γιατί το κράτος επίσης δεν υπάρχει. Και έτσι πολλές φορές, δηλαδή είχαμε περιπτώσεις εδώ στο Ηράκλειο που είχαμε μετακίνηση παιδιών 4-5, όπου φύγαν όλα μαζί από την οικογένεια. Και γιατί οι γονείς δεν είχαν τη δυνατότητα να το μεγαλώσουν, για ποιους λόγους, κυρίως οικονομικούς. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, ενώ παλιά σαν αιτία το οικονομικό ήταν το τρίτο τέταρτο στοιχείο μιας οικογένειας, τα τελευταία χρόνια είχε εξελιχθεί σαν πρώτο, το οποίο δημιουργεί μετά την κακοποιητική συμπεριφορά ή εγκατάλειψη. Ενώ παλιά έβλεπες ότι μπορεί να ήταν αλκοολικοί ή χρήστες και είχαν και οικονομικό πρόβλημα, τώρα έχουν οικονομικό πρόβλημα, έχουν ανεργία και από εκεί προκύπτουν και εξελίσσεται και το επόμενο. Και γι' αυτό σας λέω και είναι κρίμα το ότι δεν θα πάψει να υπάρχει ανάγκη χωριών, και γι' αυτό και κάνοντας ένα βήμα παραπέρα δημιουργήσαμε και μια υπηρεσία αναδοχής, που εξίσου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας, γιατί μέσα στις δυσκολίες, στη λειτουργία των κέντρων στήριξης, στην ανάγκη να υπάρχουν τα χωριά, πρέπει να βλέπει κανείς αν μπορεί να δώσει για ορισμένες κατηγορίες παιδιών τη δυνατότητα να έχουν ένα καλύτερο αύριο σε μια οικογένεια.
και γίνεται αυτό μέσω της αναδοχής, αλλά γίνεται και με άλλους τρόπους. Θα τους αναφέρουμε όλους για τους τηλεθεατές μας. Όχι, δεν πειράζει, κύριε Πρωτόπουλο. Αλλά... εγώ βλέπω τη συγκίνησή σας όταν μιλάτε γι' αυτό. Είπατε λίγο πριν ότι από τη μια, με τα πολλά τηλεφωνήματα που δεχτήκατε, τις πολλές αιτήσεις. Στην αρχή, τα πρώτα χρόνια της κρίσης, από τη μια αισθανθήκατε όμορφα σε μια λογική ότι σας εμπιστεύονται, ότι νιώθουν ότι τα παιδικά χωριά σας προσφέρουν μια οικογένεια, μια στήριξη, μια ασφάλεια κλπ. Από την άλλη όμως, σε ένα βαθμό νομίζω ότι σας ευνηδίασε κιόλας ο αριθμός των ετούντων κατά κάποιο τρόπο. Πάρα πολύ. Μάθαμε και εμείς πήγαμε μαθαίνοντας. Γιατί να φανταστείτε ότι το 2011 είχαμε ένα κέντρο στήριξης στην Αθήνα, το οποίο υποστήριζε κάποιες οικογένειες και είχαμε ένα αριθμό 150 οικογενειών, 120, και ένα πολύ μικρό στην Καλαμάτα, κυρίως για να στηρίζουμε κάποιες οικογένειες που μπορεί ένας να δούλευε περιστασιακά και να είχαν κάποιο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ξαφνικά κληθήκαμε να δημιουργήσουμε κέντρα και σήμερα έχουμε 10, με περίπου 4.000 οικογένειες ετησίως σε στήριξη και μία πλειάδα υπηρεσιών, η οποία πραγματικά τα πρώτα 1,5 χρόνο μας ξεπέρασε. Δεν περίμενε κανείς να δει πόσα προβλήματα δημιούργησε αυτή η κρίση έτσι ξαφνικά. Μάλιστα τον πρώτο καιρό κάναμε μελέτη για να αποτυπώσουμε το πρόβλημα. Δυστυχώς σήμερα ανοίγουμε ένα κέντρο στήριξης χωρίς να αισθάνεσαι την ανάγκη ότι πρέπει να κάνεις μελέτη για το κοινωνικό φαινόμενο, γιατί υπάρχει. Υπάρχει παντού. Υπάρχει. Έτσι. Αυτό θα ρωτούσα τώρα, πώς επιλέξατε την Κρήτη, αν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη μελέτη που έδειχνε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα ή είχατε κάποιες δωρεές ενδεχομένως που σας διευκόλυναν με την προϋπόθεση ότι παντού υπάρχει πρόβλημα, όπως είπατε. Κοιτάξτε, να σας φέρω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε. Το 2012 στο Ηράκλειο ξεκινήσαμε κάνοντας μία έρευνα και καταγράφοντας, ειδικά στο Ηράκλειο που ήταν μια κλασική βιοτεχνική, βιομηχανική περιοχή της Κρήτης, πόσο είχε αλλάξει το πλαίσιο των οικονομικών συνθήκων και τι ανεργία είχε δημιουργήσει. Μάλιστα εκείνη την περίοδο και ο τουρισμός μας δεν πήγαινε καλά, που η Κρήτη είναι ένα από τα κορυφαία, κορυφαία από τις σημαίες της ελληνικής βιομηχανίας του τουρισμού. Και ο τουρισμός δεν πήγαινε καλά, το 2011, το 2012, το 2013 είχε αρκετές ακυρώσεις, αρκετά θέματα, αρκετή ανασφάλεια στον κόσμο. Κάναμε λοιπόν μία έρευνα, διαπιστώσαμε το πρόβλημα, καταγράψαμε ανάγκες, ξεκινήσαμε. Πριν 5 μήνες, μέσα από μία δωρεά, κάναμε ένα αντίστοιχο κέντρο στην Πάτρα. Δεν χρειάστηκε καν να κάνουμε τρίμηνη μελέτη, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρεις 200 οικογένειες ανάγκη. Δυστυχώς. Αυτό βέβαια... Στην Κρήτη μετά η λειτουργία του κέντρου μας βοήθησε να διαπιστώσουμε και άλλες δυσκολίες και από εκεί και πέρα δωρεές κριτικών μας επέτρεψαν να κτίσουμε το χωριό που θα έρθει μετά. Και ήταν πολλές οι δωρεές. Έτσι, δηλαδή μου είπατε και πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι είναι συγκινητική έτσι, η ανταπόκριση των Κρητών. Για μένα ένα χαρακτηριστικό αυτών των ετών της δυσκολίας είναι το συνέστημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άλλαξε μορφή, έγινε πιο κοντινό, πιο ζεστό. Ο κόσμος παλιά μπορεί να σου έστελνε και 100 και 200 και 500 ευρώ, κάνοντάς το σαν μία πράξη απενοχοποίησης. Ήταν πιο πρόσωπη αυτή η Τώρα πια βλέπεις ότι η εταιρεία που σου έδινε 500 ευρώ, σήμερα έρχεται και στηρίζει με 100 με 50 με 20 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στην προσπάθειά σου και είναι όλοι τους πιο ζεστοί. Και αντίστοιχο αυτό αποτυπώθηκε και στην Κρήτη και δεν σας κρύβω όταν πριν το 10 σκεφτόμασταν τι νέα προγράμματα μπορεί να κάνεις στην Ελλάδα. Η Κρήτη για μένα που είμαι και η καταγωγή μου από εδώ ήταν από τις πιο εύπορες και πιο αυτάρκες περιοχές και θεωρούσα ότι στην Κρήτη δεν υπάρχει ανάγκη. Και όμως, όχι μόνο δημιουργήθηκε κέντρο, όχι μόνο κάναμε και κινητή μονάδα για το δίκτυο έξω από το νομό, από το Δήμο Ηρακλείου, αλλά και χωριό. Και αυτό όμως το πετύχαμε γιατί οι Κρήτες και οι δικοί μας και του εξωτερικού
Με τις δωρές τους και την ανταπόκρισή τους αγκάλιασαν με ιδιαίτερη θέρμη το έργο και για μένα αυτό καταγράφει και μια ιδιαιτερότητα σαν χαρακτήρα που έχουμε εμείς οι κριτικοί, ότι είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς σε ό,τι εμπιστεύεσαι και σε ό,τι πιστεύεις ότι βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά, αλλά την τοπική κοινωνία, το όραμα που λέγεται Κρήτη και τους κατοίκους της. Και αυτό το έχετε κερδίσει τόσα χρόνια, κύριε Πρωτόπαπα. Είναι πραγματικά μεγάλη νίκη από την πλευρά σας αυτή να πείσετε την κοινωνία να σας εμπιστευτεί. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και θα επανέλθουμε. Θέλουμε να μας ταξιδέψετε μέσα σε ένα χωριό ΣΟΣ, να μας πείτε πώς λειτουργεί, πώς ζουν τα παιδιά, το ρόλο των μητέρων, το ρόλο όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν και πολλά ακόμη. Γιατί τα χωριά είναι ένα σύνολο, δεν είναι μονάδες. Και ως έτσι λειτουργούν και έτσι τα βλέπουμε. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Πρωτόπαπα.
Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Πρωτόποπα. Είναι ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ Ελλάδας. Και είπαμε, κύριε Πρωτόποπα, να πάμε σε ένα χωριό με τη σκέψη να μας το περιγράψετε, να μας πείτε πώς λειτουργεί. Είναι τα παιδιά, μας είπατε πριν τις τέσσερις αρχές, στις οποίες στηρίζεστε, τα παιδιά με τα αδέρφια τους σε ένα σπίτι, κορίτσια και αγόρια μαζί. Τα αδέρφια μπορεί να είναι της ίδιας οικογένειας, μάλλον αν είναι της ίδιας οικογένειας, αν υπάρχουν της ίδιας οικογένειας, μένουν μαζί, όμως δημιουργούν και καινούργια αδέρφια. Έτσι. Πόσα παιδιά μένουν σε κάθε σπίτι, περίπου? Είναι 5 με 7, ανάλογα την ηλικία, ανάλογα τους χαρακτήρες, επίσης και ανάλογα το δυναμικό του ανθρώπου που λέγεται μητέρα ΣΟΣ. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την πρώτη αρχή, τη βασική, που είναι η μαμά ΣΟΣ. Γιατί είναι ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς σαν άνθρωπος, αλλά και σαν εργαζόμενος, που στην ουσία επιτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου αυτού. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, ο καθένας προσθέτει το δικό του κομμάτι, και αυτό είναι που λέω πάντοτε, ότι όσο πιο καλά κάνουμε τη δουλειά μας, όσο πιο ουσιαστικά και ανθρώπινα αυτό ξαναγυρνάει σε εμάς, γιατί αυτό που προσφέρουμε έχει όφελος το παιδί που θα περπατήσει αύριο στη ζωή μόνο του, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, γιατί η κοινωνία, όπως και εσείς αναφέρατε και ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ότι η αναγνώριση του έργου καταλήγει να είναι αναγνώριση του καθενός από εμάς. Ακριβώς. Ας πάμε λοιπόν στη μητέρα ΣΟΣ. Ας πάμε στη μητέρα ΣΟΣ. Είναι το κεντρικό πρόσωπο. Το κεντρικό. Είναι, πρέπει να είναι, και είναι ένα πρόσωπο που έχουμε πάντοτε εμείς ανάγκη, γιατί είναι μια γυναίκα που όταν έρθει κοντά μας να εργαστεί, παρότι επιτελεί ένα λειτουργήμα, γιατί είναι 24 ώρες το 24ωρο, 22 μέρες το μήνα με τα παιδιά, άρα παίρνει ένα πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης και ανατροφής και του χαρακτήρα, πώς θα το διαμορφώσει. Είναι λοιπόν ένας ρόλος, η γυναίκα που εξελίσσεται σε μητέρα ΣΟΣ πρέπει να έχει μια ηλικία 40-42 τουλάχιστον, ώστε να έχει κάνει το δικό της κύκλο, είτε να έχει παντρευτεί κάποια στιγμή και να έχει παιδιά που είναι μεγάλα, έχει ή να μην έτυχε να παντρευτεί, ή κάποιες άλλες συνθήκες να την οδήγησαν έτσι ώστε να αποφασίσει να αφιερώσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Κύριε Πρωτόποπα, μου είπατε και πριν ότι αναζητάτε συνεχώς μητέρες. Είναι δύσκολη η επιλογή της μητέρας ως. Δηλαδή, ναι μεν είναι μια δουλειά, από την άλλη όμως πρέπει να διαπιστώσετε έτσι, και άλλες, ότι υπάρχουν και άλλες πλευρές, αυτή την αίσθηση της προσφοράς, γιατί... Όχι μόνο της προσφοράς, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά να μπορούμε να προβλέψουμε ότι αυτή η γυναίκα θα μπορέσει να μένει με την οικογένεια... Και να μένει, σωστά. Τουλάχιστον μια δεκαετία, για να μπορέσει να βγάλει μια γενιά παιδιών, γιατί... Ή τα παιδιά που προστατεύουμε έρχονται από μια διαλυμένη σχέση. Όσο πιο σταθερό περιβάλλον τους δημιουργήσεις, τόσο μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας θα τους δημιουργήσει, ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Άρα λοιπόν το κομμάτι της μητέρας ως, πέρα από τα ψυχολογικά της θέματα που πρέπει να δεις, γιατί δέχεται πίεση, είναι και κατά πόσον βλέπεις ότι θα αντέξει αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό, δηλαδή, εμείς είχαμε κάνει τελευταία... και μια διαφήμιση που είχε περάσει και από το σταθμό σας για το ρόλο της μητέρας. Στις 100 υποψήφιες είμαστε τυχεροί αν καταλήξουμε σε 2 με 3. Τόσο δύσκολη, δύσκολη επιλογή. Κυρίως είναι αυτό το κομμάτι, έχω την εντύπωση, του χρόνου, ναι, έτσι, της διάρκειας. Της διάρκειας. Αυτό είναι ένα στίχημα και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να έχουμε 2 κατηγορίες εργαζομένων. Κάποια θεία ΣΟΣ που λέμε εμείς, που μπορεί να είναι ένα πιο νέο άτομο και ξέρεις ότι θα μείνει κοντά σου 3-5 χρόνια και έρχεται να ανακουφίσει την υποστήριξη του σπιτιού, το να κάνει τα ρεπό της μητέρας. Αλλά η μητέρα ΣΟΣ, ο άνθρωπος δηλαδή που θα πάρει στην ευθύνη του το μεγάλο των παιδιών, πρέπει να έχει αρκετά χαρακτηριστικά μέσα στον εσωτερικό της κόσμο. Και από την άλλη βέβαια, είναι πολύ σημαντικό το πόσο οι ίδιες οι γυναίκες μετά από τόσα χρόνια που καταγράφουμε, βλέπεις ότι αν περάσει μια πενταετία, μετά μένουν κοντά σου, γιατί χτίζουν και αυτές το μεγάλωμα. Συστηματικούς δεσμούς με τα παιδιά. Ναι, δηλαδή έχουμε μαμάδες, ας πούμε το πιο γνωστό παιδί, γιατί είναι πολλά γνωστά, αλλά η Φωτεινή, η μικρή μας που παίζει σε τη Φλόγα. Τις Ολυμπιάδες, γιατί κι άλλα είναι παιδιά πετυχημένα, αλλά αυτό έχει αυτό το άστρο.
που να την ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία, είναι η μικρή που είχε σβήσει το 2004. Η οποία συγκίνησε έτσι, όλο ναι. τον κόσμο. Λοιπόν, η μαμά που τη μεγάλωσε στο σπίτι, η Όλγα Ιφανού, σαφώς σήμερα η μικρή που ανοίγει τα φτερά της και εξελίσσεται σε ένα μεταπτυχιακό επιστήμονα που θα βοηθήσει τη χώρα, αισθάνεται περήφανη γιατί έχτισε ένα κομμάτι του χαρακτήρα της. Άρα λοιπόν και οι ίδιες οι γυναίκες αυτές. Δεν μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν μετά από 3-4-5 χρόνια. Όχι, έτσι. Σε εισαγωγικά τις παίρνει από κάτω συναισθηματικά. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο Λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Συζητάμε με τον κύριο Γιώργο Πρωτόπαπα, κυρίες και κύριοι. Πολλά και ενδιαφέροντα είναι αυτά που μας έχει πει μέχρι στιγμής για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και τη λειτουργία τους. Είναι ο Γενικός Διευθυντής τους εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Κύριε Πρωτόπαπα, να πούμε λοιπόν για τα οικονομικά των παιδικών χωριών. Πρέπει να πούμε, μας το είπατε και πριν, ότι ναι. δεν λαμβάνουν καμία επιχορήγηση Όχι. από το ελληνικό κράτος. Όχι. Στηρίζονται στους ιδιώτες. Στους ιδιώτες, στις εταιρείες, στα ιδρύματα και δυστυχώς από το 2011 και εμείς και τα άλλα κοινοφελή ιδρύματα και τα προνοιακοί χώροι πλέον πληρώνουμε και φόρους στην ελληνική κυβέρνηση στην όταν ερχόμαστε να κάνουμε συμπληρωματικό έργο προς τις ανάγκες της κοινωνίας και της κρατικής πρόνοιας και υποτίθεται ότι τα κοινοφελή ιδρύματα και σωματεία έχουν φτιαχτεί για να βοηθούν και να ανακουφίζουν το γενικότερο σύστημα. Βέβαια, έτσι όπως εξελίχθηκε η οικονομική κατάσταση του κράτους, τα τελευταία 5 χρόνια μάλλον εμείς κάνουμε, όχι εμείς τα χωριά, όλοι εμείς, κάνουμε την κοινωνική πολιτική, την προνοιακή πολιτική που πρέπει να κάνει το κράτος, το οποίο ως προσον αφορά τις υπηρεσίες του συνέχεια υποχωρεί και δηλαδή θα σου πω ένα παράδειγμα, στα κέντρα στήριξης προσφέρουμε υπηρεσίες λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει. Πολύ παλαιότερα τα περιστατικά ήταν 1000, γιατί το κράτος ενίσχυε με κάποιο τρόπο κάποιες χαμηλόμισθους πληρώνοντας κάποια αναλογία σε έναν ιδιώτη λογοθεραπευτή αν πήγαινε ο γονιός. Γιατί το κρατικό κανάλι έκλεινε ραντεβού στο εξάμηνο, στο οκτάμηνο, οπότε ένα παιδί το να κάνει λογοθεραπεία Ακριβώς. την 3η 13 Γενάρη και μετά στις 7 Απριλίου δεν είχε κανένα νόημα. Έκοψε και αυτή την ενίσχυση, οπότε ακόμα και η κάπως εργαζόμενη κατηγορία γονέων στερήθηκαν αυτή τη δυνατότητα μαζί, δηλαδή να προσθέτουν ένα ποσό. Οπότε αυξήθηκε. Αυτό το κενό το καλύπτετε εσείς, για αυξήθηκε όπως λέτε. Αυξήθηκε, δηλαδή τα 1000 μπορεί να γίνει 1500, άρα βλέπεις ότι οι οργανισμοί που δουλεύουμε δυστυχώς μας αυξάνεται συνέχεια ανάγκη και ενώ το κράτος θα έπρεπε να είναι πιο βοηθητικό γιατί το φόρο στην τελική ανάλυση που πληρώνει το σωματείο ή τα παιδικά χωρία την πληρώνει το παιδί. Δεν την πληρώνω εγώ.
δεν είναι εταιρεία μου. Δεν είναι κανείς μου, το διοικητικό συμβούλιο, δεν είναι μαγαζί μας. Εννοείται ότι θα λειτουργούσε καλύτερα, θα καλύπτε περισσότερες ανάγκες. Και περισσότερες ανάγκες και δύο θέσεις εργασίας περισσότερες. Γιατί φυσικά όλοι αυτοί είναι επιστήμονες, είναι από την καθαρίστρια μέχρι τον ψυχολόγο ή τον, ή τον διευθυντή του χωριού. Είναι ένας εργαζόμενος που έχει και αυτός οικογένεια και σαφώς θα έχει μεγαλύτερο. Δηλαδή, οι φόροι που πληρώσαμε εμείς τη χρονιά που μας πέρασε αντιστοιχούν στη στήριξη περίπου 400 οικογενειών ή στο 50% της λειτουργίας του παιδικού χωρίου της Κρήτης. Δηλαδή, σήμερα που κτίστηκε το χωριό, χάρη σε σημαντικές προσφορές της τοπικής κοινωνίας, από το ποιος προσέφερε τη γη μέχρι ποιος προσέφερε το βιολογικό καθαρισμό ή τα ίδια τους τοίχους που θα γεμίζουν και θα τρέχουν με χαρά. Εκεί θέλω να κάνω ένα μικρό παράπονο ότι ο Δήμος Ηρακλείου απέχει λίγο σε κάποια θέματα, αλλά θα το πω στο τέλος. Λοιπόν, χτίστηκε, αλλά πρέπει και να λειτουργήσει. Πρέπει να συντηρηθεί, πρέπει να πληρώσει το φως, τη θέρμανση, το ΙΚΑ, τη διατροφή του παιδιού. Άρα λοιπόν, όταν πληρώνεις φόρους το 50% της λειτουργίας του χωριού της Κρήτης, εγώ το θεωρώ άδικο και κρίμα. Γιατί κανείς δεν είναι ότι θα πάρει τα λεφτά αυτά στο σπίτι του, αλλά έρχονται. Τα στερούνται, λέτε, τα παιδιά. Προφανώς. Βέβαια, και οι εργαζόμενοι εγώ θα σας πω που κάτι, και το λέγα πάντοτε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπου μένα εδώ στην Κρήτη δεν το χρειαζόμαστε. Αφήστε που το χωριό έγινε με αντλίες θερμότητας για να αποφύγουμε για περιβαλλοντικούς και άλλους λόγους τα θέματα. Αλλά τα χωριά που έχουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη, η δαπάνη θέρμανση τεράστια. Έρχεται λοιπόν το κράτος και λέει ότι εγώ, ξέρετε κύριε, εάν εσύ είσαι έγκαμος με τρία παιδιά και έχεις μία BMW και ένα σπίτι 200 τετραγωνικά και εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, δικαιούσε επίδομα θέρμανσης. Το αντίστοιχο γυροκομείο ή το παιδικό χωριό της Αλεξανδρούπολης που δουλεύει στο μείον 3 πληρώνει κανονικά το πετρέλαιο. Και δεν είναι ότι... σας δίνω απλό παράδειγμα, δεν διευκολύνει καθόλου, και δεν διευκολύνει τη δική του λειτουργία. Θα έπρεπε το κράτος να έχει έλεγχο, να ελέγχει όλους εμάς ουσιαστικά και να μην μας βάζει εμπόδια στο να μην μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι που χρειάζεται το ίδιο το κράτος σήμερα. Τουλάχιστον να μην βάζει εμπόδια. Αν όχι να είναι βοηθητικό, τουλάχιστον να μην βάζει εμπόδια. Ακούσαμε και για τον έμφυα, τον πολύ υψηλό, το δυσβάσταυτο για εσάς έμφυα. Έμφυα πληρώσαμε 100.000 φέτος, πληρώνουμε φόρο στη δωρεά, φόρο σε οτιδήποτε και απ' την άλλη γι' αυτό βλέπετε ότι. Ζει μια παράνοια το σύστημα. Από τη μία το κράτος σου λέει μπράβο, από την άλλη όμως σου λέει ξέρεις δώσ' μου και λεφτά. Και δεν σας κρύβω ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις με το πλαίσιο το κρατικό όσον αφορά το Δούνε Λαβίν και γι' αυτό δεν είχαμε επιδοτήσεις. Αυτό μας στήριξε στην κρίση γιατί κολυμπούσαμε αναγκαστικά για να βρούμε τα χρήματα. Απλώς χρειάστηκε να κολυμπάμε σε πιο ταραχώδη νερά. Αλλά τα καταφέραμε και ζούμε. Και αυτό βέβαια γιατί οι Έλληνες της Ομογένειας συγκινήθηκαν περισσότερο. Αυτό είναι. Οι Έλληνες της Ομογένειας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό που είπατε εξ αρχής, οι ιδιώτες. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, οι άνθρωποι που ευαισθητοποιούνται και να σταθούμε στους Έλληνες της Ομογένειας, γιατί πραγματικά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δηλαδή. Και στη δράση σας στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα και νομίζω. Οι Κρήτες της Αμερικής και ειδικά του Σικάγο βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά γενικότερα και από τη Γερμανία. Δηλαδή, οι Έλληνες Ομογενείς αυτό που κάναν όμως. Σε είδη, νομίζω. Όχι μόνο, και σε χρήματα. Και σε χρήματα. Ήταν πολύ προσεκτικοί στο ποιο θα βοηθήσουν. Μετά το 2007, με τις φωτιές στην Πελοπόννησο, στην Αχαΐα, ήταν πιο επιφυλακτικοί και αυτό εμάς μας βοήθησε γιατί μας ξέρανε και από τη διεθνή μας δράση. Οπότε ήταν πιο εύκολο και πιο αξιόπιστο και αυτό μας βοήθησε. Αλλά νομίζω ότι αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα να είσαι συνέχεια πιο προσεκτικός, πιο ουσιαστικός, πιο διαφανής σε όλα και έτσι πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό και ζητάμε από το κράτος να ελέγχει, να βάλει προδιαγραφές, να βάλει πράγματα, ώστε να μπορεί μετά ο συμπολίτης μας, κάνοντας μια απλή χειρονομία, μια απλή κλίση και δίνοντας ένα πολύ μικρό ποσό, να μπορεί να βοηθήσει. Γιατί αυτό που θα να σημειώσω είναι ότι η ελληνική κοινωνία συνέχισε να είναι αλληλέγγυα, συνέχισε να είναι υποστηρικτική, απλώς πια δεν μπορεί να βοηθήσει όπως βοηθούσε. Ο μέσος όρος της δωρεάς μας πριν το 10 ήταν 50 με 70 ευρώ ανά άτομο και τώρα έχει πέσει στα 15 με 20 ευρώ, έχοντας αυξήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Αλλά συνεχίζει να θέλει να βοηθήσει, αρκεί να του δώσει τη δυνατότητα να είναι
πιο ανακουφιστική γι' αυτόν. Ακριβώς. Είπατε και πριν ότι τα τελευταία χρόνια, παρά την κρίση, η κοινωνία έχει αναπτύξει την αλληλεγγύη σε μεγάλο βαθμό και σε πολλούς τομείς, και αυτό το έχουμε δει και παλού, κύριε Πρωτόπο, και είναι πραγματικά συγκινητικό και βλέπει κανείς ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν και μεγαλύτερες ανάγκες από τις δικές τους και πρέπει να συνδράμουν όσο μπορούν. Στο βαθμό που μπορούν. Στο βαθμό, ναι. Άλλαξε η μέτρηση, άλλαξε ο βαθμός, αλλά αυτό που δηλώνω για μένα είναι πολύ συγκινητικό, ότι έγιναν πιο ζεστοί, πιο άμεσοι, πιο ουσιαστικοί, και για μένα αυτό είναι μια νίκη. Μια νίκη για τον καθένα από εμάς. Είναι και από τα λίγα θετικά αυτής της κρίσης, έχω την εντύπωση. Δυστυχώς, ναι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές μας, εάν και εκείνοι θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βοηθήσει κανείς στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ο ένας τρόπος είναι με ένα τηλεφώνημα. Ο πιο απλός, ο πιο γρήγορος, ο πιο εύκολος από όποια μεριά της χώρας, της Κρήτης και αν βρίσκεται, καλώντας από το κινητό της το σταθερό του στο 19820, μας δίνει 2 ευρώ, που είναι πολύτιμα. Από την άλλη, εδώ στο Ηράκλειο, κάνοντας μια επικοινωνία με τους δικούς μας ανθρώπους, είτε στο κέντρο στήριξης Ιωαννίνων 7, είτε στο ίδιο το χωριό, μπορεί να φέρει πράγματα, είδη, ρουχισμού, τρόφιμα, που μπορεί να χρειαστούν. Είτε όμως εθελοντικά, να θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, είτε τις εκπαιδευτικές, είτε με κάποια εκδήλωση, οτιδήποτε. Γιατί και οι δωρές, οι δωρές είναι αυξητικές, μπορεί να είναι όλα τα πράγματα. Κοιτάξτε, πολλοί μας ρωτάνε τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι, χρειάζονται και τα χωριά. Από το απορρυπαντικό μέχρι το είδος τρόφιμου, μέχρι το κουπόνι από το σούπερ μάρκετ ή το διεύρο, είναι όλα αναγκαία. Η ρούχα για τα παιδιά. Σου, ναι, ή τη δική σου παρουσία, τη δική σου ενώ του εθελοντή, στο να κάνει κάποιο μάθημα σε ένα από τα παιδιά μας. Είναι και βέβαια όλο αυτό σε εμάς μεταφράζεται και σε μια ηθική υποστήριξη της προσπάθειας που κάνουμε. Αυτό τώρα που είπατε είναι κάτι το οποίο πιθανόν κάποιος να μην το έχει σκεφτεί. Μπορεί να κάνει μάθημα σε ένα παιδί. Ενδεχομένως, ας πούμε, να τον βοηθήσει στα μαθήματα του σχολείου. Είναι και αυτό μια εθελοντική προσφορά. Στα αγγλικά, γιατί και στα κέντρα στήριξης θέλουμε να αναπτύξουμε και πιο εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Γιατί αν δεν ετοιμάζεις τα νέα μας παιδιά να έχουν μια επαφή με την εκπαίδευση και με μια γλώσσα, ακόμα και αν όποτε επιστρέψει το κλίμα της ευμάρειας και της ανάπτυξης στη χώρα, θα πρέπει να έχει εκπαιδεμένους ανθρώπους. Βεβαίως, εσείς φροντίζετε όπως τα φρόντιζε μια οικογένεια το παιδί της, έτσι. Λίγα παραπάνω από ένα. Εσείς έχετε πολλά παιδιά, ναι. Μπορούν βεβαίως οι φίλοι που μας ακούν να κάνουν και κατάθεση σε λογαριασμούς στις τράπεζες, σε όλες τις τράπεζες νομίζω υπάρχει λογαριασμός. Υπάρχει και δυνατότητα χρέωσης της πιστωτικής κάρτας. Τέλος πάντων, εάν θέλει κάποιος να βοηθήσει, νομίζω ότι είτε θα βρει τους... κάνει ένα τηλέφωνο εδώ στα γραφεία μας στο Ηράκλειο, στο... το έχετε πιο εύκολο εσείς. Θα το πούμε, θα το περάσουμε. Έτσι, να γιατί το δεν το θυμάμαι. Ναι. Μπορεί να παίρνει άμεσες πληροφορίες, να επισκεφθεί το χώρο. Αυτό που είναι σημαντικό σε εμάς και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό το από δύο φορές, είναι ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί και στις επισκέψεις. Μάλιστα. Γιατί πρέπει κανείς να δει αυτό που κάνουμε για να το αξιολογήσει, να το εμπιστευτεί ή όχι. Επομένως, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να κλείσει ένα ραντεβού με τους υπεύθυνους και να το επισκεφθεί. Τα χωριά, η Κρήτη, το χωριό της Κρήτης λίγο καθυστέρησε λίγο να ανοίξει, γιατί είχαμε ένα θέμα με το ρεύμα της ΔΕΗ που καθυστέρησε. Αλλιώς είναι έτοιμο. Η Κρήτη, δηλαδή, το χωριό της Κρήτης στη Φοινικιά είναι έτοιμο. Έχουμε ένα πρόβλημα με το δρόμο, που εκεί μπορώ να πω εκεί ότι. Εκεί θα βοηθήσει ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει εκφράσει την επιθυμία και τη βούληση να βοηθήσει, αλλά ξεχνάει να βοηθήσει. Νομίζω ότι θα το κάνει τώρα. Το εύχομαι, γιατί από το Δήμο Ηρακλείου, εκτός του είχα μια καλή συνεργασία στα θέματα της άδειας ή στα θέματα συνεργασίας στο προνοιακό επίπεδο για την τοπική κοινωνία, δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα. Και αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσει ο δρόμος που καταλήγει στο χωριό και που εξυπηρετεί και τη Φοινικιά να μην πλημμυρίζει, να μην βουλιάζει και μην παρασύρει κάποια στιγμή κάποιο παιδί. Γιατί κάποτε ήταν εκεί αγροτεμάχια, τώρα όμως είναι ανθρώπινες παιδικές ψυχές που ζουν εκεί.
και βοηθάει και την ευρύτερη περιοχή. Δεν κάνει χάρη σε εμάς μόνο, αλλά σε εμάς μας βοηθάει ουσιαστικά. Άρα λοιπόν, αν θυμηθεί είναι ότι. Ασφάλειας λοιπόν. Ουσιαστικής. Αν θυμηθεί λοιπόν ότι έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να βοηθήσει, για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, αντίστοιχα, οι επισκέψεις είναι. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, τα χωριά είναι ανοιχτά. Γιατί πρέπει ο κόσμος να βλέπει που βοηθάει. Στο παιδικό χωριό ΣΟΣ στην Κρήτη αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 16 παιδιά σε δύο σπίτια. Έχουμε 9 μητέρες ΣΟΣ και 2 παιδαγωγούς, οι οποίοι σε 24-ωρη βάση φροντίζουμε την καθημερινότητα των παιδιών. Βασικός σκοπός και στόχος είναι τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά και να κοινωνικοποιηθούν πλήρως. Αυτό που θέλουμε δηλαδή και για το δικό μας παιδί. Όταν όμως τα παιδιά μεταφερθούν στον κανονικό χώρο του χωριού, που θα λειτουργήσει ελπίζω σύντομα. Αυτό το ελπίζουμε όλοι. Η χωρητικότητα ποια θα είναι? Η χωρητικότητα του χωριού είναι μέχρι 30 παιδιά, σε 3 σπίτια, τα σπίτια που βλέπουμε εδώ. Σε κάθε σπίτι θα είναι 3 μητέρες ΣΟΣ. Στόχος είναι τα παιδιά να ζήσουν σε μια οικογένεια που θα συνάδει με αυτό που λέμε φυσική οικογένεια. Τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, οι δραστηριότητες είναι εκτός χωριού. Ένα σωρό πράγματα μπορούν να γίνουν και εντός του χωριού που βλέπουμε εδώ, που θα έρθουν και οι φίλοι τους, θα έρθουν οι γνωστοί τους, τα πάρτι μας, οι γιορτές μας, το παιχνίδι μας. Βλέπετε, η χαρά είναι διάσπαρτη. Και βέβαια πολύ αγάπη. Αγάπη και φροντίδα. Σαφέστατα. Ξέρετε τι, ο στόχος είναι να γίνει μια τομή σε αυτό που δυσκόλεψε τα παιδιά μέχρι τώρα. Και από εδώ και πέρα να αρχίσει μια υγεία στην καθημερινότητα των παιδιών. Πολύ αγκαλιά από τις μαμάδες, πολύ αγάπη από τις μαμάδες και τους ανθρώπους του χωριού, πολύ φροντίδα, με στόχο, ξαναλέω, τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά και αύριο όταν θα στήσουν τη δικιά τους την οικογένεια, πραγματικά να είναι εκεί και να φροντίσουν και τους δικούς τους ανθρώπους και τα δικά τους τα παιδιά. Μας περιγράψετε, κυρία Δογάνη, μια καθημερινή μέρα εδώ στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Βεβαίως. Όπως σε κάθε σπίτι, τα παιδιά το πρωί ξεκινάνε για το σχολείο, τα ετοιμάζουμε, το δεκατιανό τους. Μετά στη συνέχεια θα πρέπει να φτιάξουν το φαγητό τους. Το μεσημέρι πάλι θα τα πάρουμε από το σχολείο, θα γυρίσουν, ξεκινάει το διάβασμα. Προσπαθούμε στα πιο μικρά να έχουμε ώρες κοινής ησυχίας, γιατί είναι πιο μικρά και πρέπει να ξεκουράζονται. Στη συνέχεια έχουν και να παίξουν ή κάποιες δραστηριότητες τα παιδιά. Μέχρι το βράδυ, πάντως στις 9, είμαστε σε ετοιμότητα. Όπως ένα κανονικό σπίτι. Όπως ένα κανονικό σπίτι, πραγματικά είναι όπως ένα κανονικό σπίτι. Κάποιες φορές Σαββατοκύριακα μπορούμε να πάμε και σε παιδότοπο ή να έχουμε κανονίσει να πάμε μια εκδρομή, ένα πικνίκ, ό,τι κάνει μια οικογένεια, ό,τι κάνει μια οικογένεια σε μια κανονική, σε ένα σπίτι φυσιολογικό, έτσι και εμείς έχουμε αντικαταστήσει τη ζωή μας μέσα στο σπίτι του, στο παιδικό χωριό ΣΟΣ Κρήτης, όπως μια κανονική οικογένεια. Είναι εργασία, είναι προσφορά, είναι αγάπη. Είναι κοντά 4 χρόνια. Ήσασταν πότε στην Αθήνα? Εγώ προέρχομαι από επαρχία, από το Δοξάτο Δράμας. Δούλευα εκεί, εργαζόμουν, αλλά το μεγάλο μου όνειρο ήταν να έρθω εδώ, να έρθω στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Και πήγατε. Και πήγα. Όταν το έλεγα στους δικούς μου, δεν το πολύ πίστευα. Τώρα είναι και αυτοί χαρούμενοι. Γιατί μέσα, εγώ δεν μπορώ να το βασαβουλεί αυτό. Πήγατε λοιπόν στα παιδικά χωριά ΣΟΣ στην Αθήνα. Χρόνια. Ναι, στο παιδικό χωριό ΣΟΣ της Βάρης, εκεί κάθισα ελάχιστα
Και μετά πήγα στη στέγη νεών του παλαιού Φαλήρου, που ανήκει στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Εκεί είχα να κάνω με παιδάκια προεφηβείας, εφηβείας και παιδιά μας, τα οποία εξελίσσονται, πάνε στις σχολές, στα πανεπιστήμια τους. Θα μου πείτε τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε εδώ μέχρι στιγμής, αλλά και μερικές στιγμές χαράς και έντονων συναισθημάτων. Δύσκολη στιγμή, ναι. Συνήθως δύσκολη στιγμή για μένα προσωπικά έχει τύχει να είναι όταν κάποιο παιδί είναι άρρωστο και το φροντίζεις και προσπαθείς, όταν έχει πυρετό ή όταν πονάει, θυμάται τους γονείς του, τη μαμά του. Είναι ένα συνέστημα λίγο περίεργο. Ενώ ξέρει ότι εσύ το φροντίζεις, ότι εσύ είσαι αυτή που τώρα το έχει, αλλά εκείνη τη στιγμή αισθάνεται κάπως άσχημα ότι εσείς τώρα με φροντίζετε και δεν είναι η μαμά μου αυτή που θα το κάνει. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή, γιατί λες θέλει τη μαμά του. Παρόλα αυτά, κάνεις τα πάντα για αυτό το παιδί εκείνη τη δεδομένη στιγμή και όλες τις άλλες στιγμές, για να νιώσει πολύ ανακούφιση εφόσον είναι μακριά. Καλές στιγμές έχουμε πολλές, πάρα πολλές, γιατί υπάρχουν τα παιδιά συνέχως μας ανταποδίδουν όταν τους έχουμε κάνει κάτι και νιώσουν ότι έχουμε υπερβεί και εμείς τις δυνατότητές μας. Έρχονται, μας αγκαλιάζουν, μας φιλάνε, μας λένε ότι τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, και χαίρονται γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Είμαι ευγνώμων στον οργανισμό. Πήρα πάρα πολύ αγάπη, έδωσα πολλά, αλλά πήρα άλλο τόσα. Τις σχέσεις που δημιουργούνται εδώ είναι σχέσεις ζωής. Και σας το λέω μέσα από την ψυχή μου, και είμαι και συναισθηματικά φορτισμένη, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έφυγα από τη στέγη και άφησα τα εκεί παιδάκια μου για να βρω εδώ τα άλλα παιδιά. Με τον διευθυντή μου, τον κύριο Παπαδάκη, είχαμε συνεργαστεί και στην Αθήνα και ήθελα να τον ακολουθήσω. Ήθελα να έρθω εδώ. Θεώρησα ότι έκλεισε ένας κύκλος εκεί και έπρεπε να ανοίξει ένας κύκλος καινούριος. Έχω να δώσω πολλά, αλλά ξέρω ότι θα πάρω όλα τόσα. Μια αγκαλιά σου αναπληρώνει, τι να σας πω, κούραση ως της ημέρας, του μήνα, χρόνων. Ο παιδαγωγός αποτελεί το αντρικό πρότυπο στα σπίτια φιλοξενίας, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Βασικός στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν σκεφτούμε ότι τα παιδιά φέρουν ένα βαρύ ψυχολογικό φορτίο από το περιβάλλον που προέρχονται και πολλές φορές αδυνατούν να το σηκώσουν στις πλάτες τους. Επίσης, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλο για το εκάστοτε παιδί, το οποίο θα καλύπτει τις ιδιαιτερότητές του, τις ανάγκες του, αλλά κυρίως τις δεξιότητές του. Δημιουργούμε προσωπικότητες που μπορούν να ανταπεξέλθουν αργότερα έξω στην κοινωνία μας, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή. Πέρα από την αγάπη και από τη φροντίδα, τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες, τις οποίες αν δεν βρισκόνταν σε αυτό το χώρο, δεν θα τις αποκτούσαν ποτέ. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι είστε τυχερά μέσα στην ατυχία τους. Είναι τυχερά μέσα στην ατυχία τους. Η προσφορά του οργανισμού είναι τεράστια. Αν σκεφτούμε ότι ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του αυτά που μπορεί να προσφέρει το παιδικό χωριό, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Τα παιδιά έχουν εξωστρέφεια. Δηλαδή πολλά από αυτά που κάνουν εκτός παιδικού χωριού ΣΟΣ, έχουν μια κοινωνική ζωή, συμμετέχουν σε αθλήματα. Και πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλη πρόοδο, κατεβαίνουν σε αγώνες και υπάρχει μεγάλη εξωστρέφεια. Πώς μπορεί να βοηθήσει ένας τηλεθεατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή? Πώς μπορεί να βοηθήσει? Υπάρχουν αρκετοί φίλοι οι οποίοι στηρίζουν τα παιδικά χωριά. Πέραν των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν είτε με είδη ένδυσης, είτε με είδη υπόδυσης, διατροφής, σχολικά,
χρήματα, είτε με ένα απλό τηλεφώνημα στο 19820, που για μας θα σημαίνει χρήματα τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Υπάρχει και μια πλειάδα ανθρώπων, αυτούς που λέω εγώ έμεσοι εθελοντές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κοντά μας, μας δίνουν θέση στα φροντιστήριά τους, στους συλλόγους τους, στα γυμναστήριά τους, τα παιδιά κάνουν δραστηριότητες εκτός χωριού. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να είναι εκτός χωριού. Εδώ είναι το σπίτι τους, αλλά εκεί θα βρουν τους φίλους τους, εκεί θα παίξουν, εκεί θα αναδείξουν το ταλέντο τους, εκεί θα χαρούμε κι εμείς, να χειροκροτήσουμε το τι κάνουν και να τα χαρούμε. Και επίσης βέβαια και οι εθελοντές οι οποίοι θα έρθουν εδώ, θα βοηθήσουν τα παιδιά στη μελέτη, στην καθημερινότητά τους, θα μας βοηθήσουν εμάς να στήσουμε τα παζάρια μας, να μας βοηθήσουν λίγο στο διοικητικό κομμάτι, όλο αυτό και να γίνουν μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πέστε μου κάτι άλλο, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα του να συμβάλλει κάποιος οικονομικά σε ένα συγκεκριμένο παιδί? Ναι, με. Αυτή είναι η αναδοχή, η δική αυτή σας, είναι πώς οικονομική. Λέγεται. Αυτή είναι οικονομική, τώρα πια αναδοχή. Είναι οικονομική αναδοχή, γιατί ξέρετε, πολύ παλιά το λέγαμε αναδοχή, γιατί δεν είχαμε βάλει αυτό το νέο κομμάτι του να μπορείς ουσιαστικά να γίνεις ανάδοχη οικογένεια σε ένα παιδί για να το πάρεις κοντά σου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να πούμε ότι γίνεσαι νονός, οικονομικός ανάδοχος και μπορείς με 300 ευρώ το χρόνο να έχεις την στήριξη, τη βοήθεια ενός παιδιού, το οποίο αργότερο μπορείς. Έχουμε παιδιά που ο δωρητής ξεκίνησε με 300 ευρώ το χρόνο και μετά, όταν το παιδί μπόρεσε και μπήκε και στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια σχολή, δεν άγγειλε όλοι να είμαστε στο πανεπιστήμιο, γιατί τα επαγγέλματα του πανεπιστήμιου δεν καταλήγουν όλα και σε χρηστικότητα. Αυτό είναι, δεν μ' άλλη το να μπορεί να του πλήρωσε, είχαμε δηλαδή εμείς νονούς που πλήρωσαν μεταπτυχιακά παιδιών και σήμερα τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή έχουμε παιδί που μπήκε και δουλεύει στην τράπεζα, ένα, δύο, τρία, αλλά λέμε ένα παράδειγμα που έκανε μεταπτυχιακά, ήταν στα ΤΕΗ Ιεράπετρας και μετά έκανε, τέλειωσε με επιτυχία, μετά έκανε μεταπτυχιακό και σήμερα δουλεύει στην Εθνική, το μεταπτυχιακό του, το πλήρωσε ο νονός που το είχε και έβλεπε την πορεία του παιδιού να μεγαλώνει. Είχε και αυτός βέβαια την οικονομική δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι εισέπραξε και μια δική του ικανοποίηση, γιατί το έκανε, το διάλεξε, το είδε, το παρακολούθησε. Παρακολούθησε την πορεία του. Δεν το παίρνει στο σπίτι του, δεν έχει αυτή τη σχέση. Μπορεί όμως να παρακολουθεί την πορεία του, την εξέλιξή του. Ή να το επισκέπτεται στο χωριό, στα γενέθλιά του, στη γιορτή του. Απλώς είναι πιο ελεγχόμενο. Ωραία. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, κύριε Πρωτόπουλο, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Είτε με ένα τηλεφώνημα που κοστίζει 2 ευρώ, χρεώνεται με 2 ευρώ, είτε με περαιτέρω χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, εφόσον θέλει, κατάθεση σε όλες τις τράπεζες υπάρχουν, μπορεί να μπει και να ζητήσει το λογαριασμό των χωριών. Επίσης υπάρχει αναδοχή οικονομική, ο νονός. Ναι, με 300 ευρώ το χρόνο μπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο παιδί και να στέλνει τα χρήματα στο παιδί αυτό. Έτσι, και να το υποστηρίζει οικονομικά. Ο άλλος τρόπος είναι ο εθελοντισμός. Το υλικό κομμάτι. Μετά έχουμε το ψυχοσωματικό που είναι ο εθελοντισμός, γιατί δίνεις χρόνο προσωπικό. Χρόνο ή μπορεί προσωπικό. Να είναι και δωρεές σε είδος. Ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδια, απλώς να είσαι καλή κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν είναι το υλικό κομμάτι. Και είδη σπιτιού, έτσι, σεντόνια, μαξιλάρια, ποτήρια. Ό,τι θέλει το σπίτι σας, το θέλουμε κι εμείς. Ό,τι θέλει η ψυχή σας, το θέλουμε κι εμείς. Ό,τι θέλετε για το παιδί σας, το θέλει το παιδί μας.
Και αυτό είναι το υλικό κομμάτι. Από εκεί πέρα το ηθικό είναι ο εθελοντισμός, είναι το να θες να γίνεις μητέρα σως ή το να αποφασίσεις ότι σαν ανάδοχη οικογένεια μπορείς να πάρεις ένα παιδί. Και νομίζω ότι βλέπω, ξέρετε, τους ανάδοχους που έχουν πάρει παιδιά μας και κάνουν μια-δύο φορές το χρόνο μια συγκέντρωση, πόσο βοηθητική είναι και σε εμάς τους ίδιους, γιατί μεγαλώντας το παιδί που συνδέθηκε μαζί μας, γίνονται ουσιαστικά φίλοι της ιδέας, την οποία μεταφέρουν σε κάποιον άλλον, που μπορεί κάπως να εξελιχθεί σαν οικονομική ενίσχυση, γιατί δυστυχώς το χρήμα κινεί τα πάντα. Απλά εξηγήστε μου λίγο, ο ανάδοχος πόσο καιρό μπορεί να το έχει το παιδί? Κοιτάξτε, το έχει κάθε μέρα? Ναι, ο ανάδοχος οικογένεια παίρνει το παιδί. Έχει το κίνδυνο κάποια στιγμή να το διεκδικήσει. Στα πολύ μωρά. Να ξέρετε ότι η ανάδοχη οικογένεια παίρνει ένα παιδί που είναι από 2 ετών και πάνω και είναι κοντά μας. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι πιο ξεκάθαρο. Ξέρουμε εμείς ότι αυτό το παιδί κατά 99% μπορεί να εξελιχθεί και σε ιδιωτική υιοθεσία. Βέβαια, τον πρώτο καιρό της αναδοχής ξοδοτούμε εμείς το γονιό να το γράφει στο σχολείο και οτιδήποτε, αλλά ζει μαζί του. Άλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρωτόπαπα, πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Εγώ θέλω, κλείνοντας, να μου πείτε 2 πράγματα. Ποιο είναι το όραμά σας για το παιδικό χωριό ΣΟΣ εδώ στην Κρήτη, που ετοιμάζεται με τόσο κόπο, τόσο καιρό? Τι ακριβώς θέλετε να προσφέρετε και τι θέλετε ακόμα γενικότερα για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, που εμείς ευχόμαστε από καρδιάς να πάψουν να υπάρχουν, να μην υπάρχει λόγος να υπάρχουν, αλλά όπως είπατε, δυστυχώς αυτό είναι έτσι ένα όνειρο πολύ ουτοπικό. Είναι σαν αυτό που ευχόμαστε κάθε χρονιά, θέλω ειρήνη το 18, ειρήνη στον κόσμο κτλ. Εάν λοιπόν και εφόσον υπάρχουν, πώς θα θέλατε να τα δείτε, τι θα θέλατε? Να σας πω, για μένα την Κρήτη αισθάνομαι μια ιδιαίτερη συγκίνηση που ολοκληρώθηκε χάρη σε κάποιους συγκεκριμένους δωρητές μας και πραγματικά θέλω μέσα από την παρουσία των ανθρώπων που εργάζονται και των ανθρώπων που θα το στηρίζουν να μπορούν να επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία όσο το δυνατόν πιο αλόβητα τα παιδιά που για κάποιους άσχετους από τη δική τους θέληση λόγους κατέληξαν κοντά μας. Αυτό για μένα θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να μπορούν να έχουν παιδιά που είναι βοηθητικά για τον εαυτό τους και για τις κοινωνίες. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των χωριών γενικότερα, θα ήθελα να μπορούν να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που δημιουργούν οι κοινωνίες, είτε με τα κέντρα στήριξης, είτε με την αναδοχή και λιγότερο με την λειτουργία χωριών, αλλά να μην πάψουν ποτέ να είναι ουσιαστικά χρήσιμα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και στους συνανθρώπους μας που τα εμπιστεύονται. Και πριν κλείσουμε, απλά μια σύντομη αναφορά σε κάτι που δεν είπαμε, στον ξενών ασυνόδευτων προσφύγων που έχετε δημιουργήσει και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, μια παρένθεση ουσιαστικά για μας. Είχαμε, εφόσον κάποτε το 2015 υπήρχε αυτή το κύμα, το τσουνάμι της μετανάστευσης στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα, μέσα από μια χρηματοδότηση από τη Διεθνή Ένωση των Παιδικών Χωριών ανταποκριθήκαμε και λειτουργούσαμε 5 ξενώνες για ασυνόδευτα και παρουσίασε κάμπ. Αυτό που θέλω να πω ήταν, για μας αισθανθήκαμε ιδιαίτερα ευτυχείς που δεν είναι πλάκιμεν σε δημόσιες χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκές. Ήταν μια λειτουργία που αφορούσε τα χωριά διεθνώς, δαπάνη χρημάτων από τα παιδικά χωριά της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Κάναμε τον κύκλο μας αυτά τα 2 χρόνια. Κρατήσαμε μόνο τη λειτουργία ενός ξενώνα πια για το 2018 και θα κάνουμε και κάποια προγράμματα αφομοίωσης στην ελληνική κοινωνία πολλών μεταναστών, γιατί δυστυχώς το πλάνο το ευρωπαϊκό είναι η παραμονή και η αφομοίωση πολλών από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων και ειδικά των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ελληνική κοινωνία. Και τουλάχιστον, εάν αυτή είναι η πραγματικότητα, θα πρέπει να δούμε πώς εμείς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους, και στη δική τους ασφαλή ένταξη, αλλά και στη δική τους θετική αφομοίωση για την κοινωνία που τα φιλοξενεί και τα δέχεται. Γιατί εάν δεν φροντίσεις να τα στηρίξεις ή να τους δώσεις μια αίσθηση ασφάλειας, δημιουργούς εχθρούς, άρα δημιουργείς πρόβλημα. Και για μένα είναι, θα το πω τη λαϊκή τη λέξη, χαζό
από τη στιγμή που μπορείς να φτιάξεις συνθήκες που θα ασφαλίσουν την ελληνική οικογένεια, να μην το κάνεις. Πολύ σωστά και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι. Κύριε Πρωτόπαπα, εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή δύναμη. Να ευχηθούμε από καρδιάς η ελληνική κοινωνία να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με την ίδια ευαισθησία και την ίδια αγάπη στο έργο σας, ένα έργο πολύ σημαντικό. Αγκαλιάζεται με τόση θέρμη τα παιδιά που το έχουν ανάγκη και επειδή τα παιδιά είναι το μέλλον, πρέπει να τα προσέχουμε και εσείς το κάνετε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, την αγάπη και τις πολύ ουσιαστικό χρόνο που μας δώσετε να παρουσιάσουμε το έργο μας. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να συνεχίσουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει να βοηθάει. Να είστε καλά, κύριε Πρωτόπαπα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.